Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο για το αγαπημένο μας θέμα, τη γαλλική καρτομαντία και τη καρτομαντία με τις κάρτες ταρό. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα πολύ βασικό θέμα που δεν έχει ακουστεί καθόλου στη χώρα μας και σπανίως το βρίσκουμε γραμμένο και σε ξένα βιβλία. Πρόκειται για την ελληνικότητα των καρτών ταρό. Ναι, ξέρω, το έχω αναφέρει και σε άλλο βίντεο και ακούστηκε περίεργο, αλλά υπάρχουν ελληνικά στοιχεία στις κάρτες ταρό και ελληνικές επιρροές και αυτό είναι αναπόφευκτο. Θα εξετάσουμε πρώτα την καταγωγή των καρτών ταρό, τη φράση «η γλώσσα των πουλιών» και μετά τη δομή των καρτών ταρό, δίνοντας έμφαση στα μεγάλα αρκάνα ή μεγάλα μυστικά. Όπως έχουμε πει, οι αρχαίοι Έλληνες, οι δημιουργοί του ανθρωπίνου και του παγκοσμίου πολιτισμού, επηρέασαν πάρα πολύ τη Δύση κατά την εποχή του Μεσαίωνος και της Αναγέννησης. Πριν τη δεύτερη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, αρκετά χρόνια πριν, είχαν μετακομίσει οι Βυζαντινοί λόγοι στην Ιταλία συγκεκριμένα και είχαν ανοίξει δικές τους σχολές όπου δίδασκαν αριστοτελική, περιπατητική δηλαδή, πλατωνική, νεοπλατωνική, στοική, επικούρια φιλοσοφία. Πολλοί δούκες και αριστοκράτες της Ιταλίας, όταν θα διαβάσετε τη μεσαιωνική ιστορία, το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ενθάρρυναν τέτοιες σχολές και τέτοιες δραστηριότητες και μάλιστα κάποιοι χρηματοδοτούσαν αυτές τις σχολές, κυρίως τις πλατωνικές και τις περιπατητικές, ώστε οι σχολάρχες να έχουν στη διάθεσή τους ένα μεγάλο ποσό για να αγοράζουν χειρόγραφα και να δημιουργούν βιβλιοθήκες, εξοπλίζοντας έτσι ουσιαστικά τη χώρα τους με γνώση, την πόλη τους κατά βάση με γνώση και φέρνοντας κόσμο για να σπουδάσει σε αυτά πολύ σπουδαία κέντρα του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα οποία είχαν βάση κυρίως στην Ιταλία. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μας παραξενεύει που οι κάρτες ταρό εμφανίζονται στη Βόρεια Ιταλία μεταξύ Ρώμης και Φλωρεντίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ελληνική φιλοσοφία να αποτελεί τη βάση της διαπαιδαγώγησης, της εκπαίδευσης και της επιστήμης σε ολόκληρη τη Δύση. Εκτός δηλαδή από το ανατολικό κομμάτι της αυτοκρατορίας, το τμήμα του μεσαιωνικού ελληνισμού που ονομάζουμε Βυζάντιο, και στη Δύση, αρκετά χρόνια αργότερα, μιλάμε τώρα για το Μεσαίωνα, έτσι, δηλαδή 14ο-15ο αιώνα, ο ελληνικός πολιτισμός άρχισε να ανθίζει. Δεν λέμε ότι δεν μελετιόταν και πριν, αλλά τώρα με την έλευση των Ελλήνων λογίων άρχισε να ανθίζει πολύ περισσότερο και δεν γίνεται να γίνει σύγκριση με το παρελθόν. Επομένως, οι κάρτες ταρό ως δημιούργημα της εποχής τους μεταφέρουν και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και τα θρησκευτικά ερεθίσματα της εποχής τους. Και μάλιστα βλέπουμε ανααιώνες όταν υπάρχει μία διαμάχη, αυτή να αποτυπώνεται στις λεπτομέρειες των καρτών ταρό. Ως παράδειγμα θα αναφέρω το ταρό της Μπεζανκών, στο οποίο έχει αντικατασταθεί ο Πάπας και η Πάπισσα με τον Δία και την Ήρα. Διότι υπήρχαν θρησκευτικές διαμάχες, έρηδες θα λέγαμε τότε, με την Εκκλησία. Σε ένα άλλο σετ καρτών ταρό έχουν φύγει όλοι οι σταυροί, για παράδειγμα. Και αυτό αποτυπώνει και το ότι οι καρτοκατασκευαστές με βάση τις αντιδράσεις της εποχής τους προσάρμοσαν και τις κάρτες ταρό, την τέχνη τους. Γιατί οι κάρτες ταρό είναι ένα είδος τέχνης του Μεσαίωνος και της Αναγέννησης. Συνεπώς, όλη αυτή η ελληνική επιρροή δεν γινόταν να μην αποτυπωθεί στις κάρτες ταρό. Και μάλιστα όσο πιο κοντά κάποιος είναι σε αυτή την ελληνική επιρροή, όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες ή πρέπει να είμαστε εμείς οι Έλληνες, τόσο πιο εύκολα θα κατανοήσει τις απεικονίσεις και θα είναι καλός στις ερμηνείς και στην κατανόηση των καρτών ταρό. Γενικά το σημερινό βίντεο είναι αρκετά δύσκολο για μένα σαν θέμα να το κάνω, γιατί θα πρέπει να σας πω πράγματα που έχουν οι κάρτες ταρό ως διδασκαλίες. Και για να τα μάθω αυτά έχω σπαταλήσει πάρα πολύ χρόνο, έχω αφιερώσει πολύ χρόνο, πολύ μελέτη και διάβασμα και δεν νομίζω ότι πρέπει να τα μαθαίνουν όλα όλοι, μόνο όσοι είναι έτοιμοι.
Ωστόσο, επειδή είναι μεγής σημασίας το θέμα της ελληνικότητας των καρτών ταρό και θα απασχολεί και ανθρώπους που δεν ασχολούνται με την καρτομαντία, θα προσπαθήσω να κάνω ένα, ας το πούμε, τεκμηριωμένο βίντεο στο πλαίσιο του χρονικού που έχουμε για να γυρίσουμε ένα βίντεο για το YouTube. Λοιπόν, η καταγωγή των καρτών ταρό, όπως έχουμε αναφέρει και παλαιότερα, σύμφωνα με τη Λενορμάν, η καρτομαντία προέρχεται από τους Έλληνες. Σύμφωνα με τον Ετέλα και τον Κολίν Τεπλανσί, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τον Ετέλα, πάλι γράφεται ότι το σύστημα του Ετέλα έχει καταγωγή ελληνική. Και η Λενορμάν έλεγε ότι υπήρχε ένα ελληνικό σύστημα με ξυλάκια, το οποίο μεταφέρθηκε στις κάρτες και έτσι έχουμε καρτομαντία. Αυτά δεν μπορεί να τα ξέρει κανείς, δεν μπορούν να τεκμηριωθούν, παρά μόνο σας μεταφέρω το τι πιστευόταν εκείνη την εποχή από αυτούς τους δύο πολύ σπουδαίους και διάσημους καρτομάντες που επηρέασαν συνολικά την καρτομαντία που ασκούμε ως σήμερα. Το δεύτερο στοιχείο που φανερώνει μια ελληνική καταγωγή είναι ότι οι κάρτες ταρό ονομάζονται και γλώσσα των πουλιών. Αυτό είναι λίγο περίεργο για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με την ελληνική ιστορία, αλλά οι πρόγονοί μας δίνανε μεγάλη έμφαση στην ορνιθομαντία. Είναι κάτι που έχουμε μάθει και από το σχολείο, παραδόξως, όπου το πέταγμα των πουλιών ή οι κινήσεις των πουλιών απαντούσαν σε ερωτήσεις που έκανε ένας μάντης που σχολείται με την ορνιθομαντία. Αυτή η φράση «γλώσσα των πουλιών» καθιερώθηκε για τις κάρτες ταρό ως μαντικό μέσον από το Μεσαίωνα και ως την Αναγέννηση. Και επομένως πιθανό να δείχνει και μία σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα, αλλά κανείς δεν ξέρει στα σίγουρα. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε όσον αφορά την ελληνικότητα και αυτό που μπορεί να μας δώσει τα περισσότερα στοιχεία ή τις περισσότερες ενδείξεις αν θέλετε, είναι η δομή των καρτών ταρό και οι απεικονίσεις τους. Τι πιο σίγουρο και σοβαρό να μελετήσουμε αυτό το κομμάτι. Όπως σε μια πολεμική τέχνη, αν θέλουμε να δούμε την ουσία της, τη βάση της, τις τεχνικές της, μελετάμε τις φόρμες, δηλαδή τα κάτα, τα ταολού, τα χιούγκ, τα πούμψε, έτσι και στο καρτομαντία μελετάμε τις απεικονίσεις των καρτών και προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα νοήματά τους και στο γιατί επιλέχθηκαν αυτές και όχι κάτι άλλο. Επομένως, εάν δούμε την δομή των καρτών ταρό, έχουμε τέσσερις ομάδες στα μικρά μυστικά, τα μικρά αρκάνα, κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα από τα τέσσερα στοιχεία. Τη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων την έχει θεμελιώσει ο Εμπεδοκλής και από αυτόν όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν ότι υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη ενέργειας που εμφανίζονται με τα τέσσερα στοιχεία ως βάση. Συνεπώς, τα τέσσερα, οι ομάδες των τεσσάρων μικρών αρκάνα, στηρίζονται στη θεωρία του Εμπεδοκλή. Τώρα έχουμε και τα μεγάλα κλειδιά, τα μεγάλα αρκάνα ή μεγάλα μυστικά, τα οποία είναι 22 και είναι αυτά που καθορίζουν και ξεχωρίζουν τις κάρτες ταρό από άλλες μεθόδους καρτομαντίας με την χαρτοπαικτική τράπουλα ή με τις κάρτες παιγνίων. Στα 22 κλειδιά θα μπορούσαμε να πούμε, επειδή έχουμε αρχετυπικά νοήματα, δηλαδή πολύ βαθύτερα, και στηρίζονται και στην ψυχολογία του ανθρώπου και σε βιβλικές εικόνες, χριστιανικές εικόνες και εικόνες της ελληνικής μυθολογίας αλλά και της ελληνικής φιλοσοφίας όπως θα πούμε σε λίγο, μπορούμε να πούμε ότι είναι το πέμπτο στοιχείο, το πνεύμα. Συνεπώς, εδώ έχουμε, για όποιον καταλαβαίνει, ένα συμβολικό πεντάγραμμο με τα τέσσερα στοιχεία και το πνεύμα. Και πρώτα στις κάρτες ταρό εμφανίζονται τα μεγάλα κλειδιά, δηλαδή το πνεύμα. Φεύγουμε από την δομή και πάμε να δούμε λίγο μόνο τα μεγάλα κλειδιά και τι επιρροές μπορεί να έχουν. Είναι πασιφανές για όποιον έχει ξεφυλίσει μια φορά στη ζωή του τα μεγάλα κλειδιά, τα μεγάλα αρκάνα δηλαδή, ότι υπάρχουν τέσσερις κάρτες που έχουν μια άμεση συνάφεια. Θα σας δείξω από το σετ του καρτών του Pierre Mantegna του 1709, ένα σετ που κυκλοφορεί ο Yves Reynaud, έχει εκδώσει και έχει αναπαλαιώσει σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά δεν έχει καθαριστεί πλήρως, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ εύκολα. Αυτές τις τέσσερις κάρτες. Ισχύς, εγκράτεια, ερημίτης και δικαιοσύνη.
Αυτές οι τέσσερις κάρτες λοιπόν που εμφανίζονται στα μεγάλα κλειδιά είναι οι τέσσερις πλατωνικές αρετές. Όποιο διάλογο του Πλάτωνος και να μελετήσετε, και τυχαία δηλαδή, θα δείτε ότι ο Σωκράτης αναφέρεται συνέχεια στην έννοια της αρετής και την υποδηρεί σε τέσσερις αρετές. Αυτές είναι η Ανδρεία, η οποία στις κάρτες ταρό εμφανίζεται ως ισχύς, η φρόνηση ή η λογική που εμφανίζεται ως εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι κυρίως μεσαιωνική αρετή, γι' αυτό έχει επικρατήσει αυτός ο όρος. Η σύνεση ή η σοφροσύνη που απεικονίζεται ως ερημίτης. Και η ανώτερη αρετή, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες, ή η δικαιοσύνη. Αυτή λοιπόν είναι η βάση της πλατωνικής φιλοσοφίας που έχει περάσει στις κάρτες ταρό. Να δούμε λίγο εξειδικευμένα αυτές τις τέσσερις κάρτες και πώς ο Ελληνισμός έχει περάσει πολύ βαθύτερα μέσα σε αυτές. Στην κάρτα της ισχύως βλέπουμε μια γυναίκα η οποία ανοίγει το στόμα ενός λιονταριού, δηλαδή έχει υπερβολική δύναμη και είναι γυναίκα. Από τώρα που μιλάω για το φύλλο, εάν δούμε το αρχαίο ελληνικό πάνθεον των 12 θεών, οι άντρες και οι γυναίκες είναι ίσες στον αριθμό, δηλαδή υπάρχει μια ισότητα, ισότητα αφορά του θείου που λατρεύαν οι αρχαίοι Έλληνες. Το ίδιο παρατηρούμε και στις κάρτες ταρό. Αν δείτε τα μεγάλα κλειδιά, οι αρσενικές φιγούρες ισοδυναμούν στον αριθμό με τις θηλυκές φιγούρες. Λοιπόν, εδώ έχουμε την νύμφη Κυρίνη, η οποία ζούσε στο Πήλιο. Μία ημέρα, ένας λέοντας επιτέθηκε στο κοπάδι του πατέρα της. Αυτή είδε το περιστατικό και έτρεξε και έπιασε τον λέοντα και τον πολέμησε με τα χέρια της. Τον σκότωσε. Ο Απόλλων παρακολούθησε τη σκηνή κάτι ενθουσιασμένος, την έβαλε σε ένα χρυσό άρμα και την πήγε στη Λιβύη. Αυτή είναι μια εκδοχή του ελληνικού μύθου για την νύμφη Κυρίνη. Τώρα, γιατί την πήγε στη Λιβύη, γιατί οι Έλληνες είχαν αποικία εκεί. Και η Ελλάδα με τη Λιβύη είχαν πολύ καλές σχέσεις στην αρχαιότητα. Μια άλλη εκδοχή του μύθου είναι ότι η Κυρίνη ήταν υπαρκτό πρόσωπο και ζούσε στη Λιβύη ως βασιλοπούλα, δηλαδή κόρη του βασιλέως. Αυτή σκότωσε έναν λέοντα που ταλαιπωρούσε την πόλη της και έτσι έχουμε αυτή την απεικόνηση με τον λέοντα και την νύμφη Κυρίνη. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι η ελληνική μυθολογία και το ελληνικό στοιχείο απεικονίζονται ξεκάθαρα στην κάρτα της ισχύως ή Ανδρεία σύμφωνα με τα πλατωνικά πρότυπα. Η κάρτα της εγκράτειας. Εδώ έχουμε μια καθαρά χριστιανική απεικόνηση που δείχνει έναν άγγελο ο οποίος μεταφέρει υγρό, το οποίο δεν είναι υγρό, είναι ενέργεια, από ένα δοχείο στο άλλο προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία. Η έννοια της ισορροπίας είναι πολύ βασική στην ελληνική φιλοσοφία, σε όλες τις φιλοσοφικές σχολές. Και είπαμε ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η κάρτα είναι πολύ κοντά στη λογική. Η κάρτα ο ερημίτης. Ο ερημίτης ή αλλιώς η σύνεση. Η σοφροσύνη, όπως τα λέγανε οι πλατωνικοί φιλόσοφοι. Ετούτος εδώ είναι ο Διογένειος ο Κυνικός, ο μαθητής του Αντισθένους. Αυτή είναι η πρώτη επιρροή της κάρτας. Στην απεικόνηση όμως βλέπουμε έναν καλόγερο, γιατί φορέ αυτή τη μακριά ρόμπα και δεν φορέ το τριβόνιο ή κάποιο ύφασμο που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Άγιος Αντώνιος ή ο Άγιος Φραγκίσκος, καθολικοί Άγιοι, οι οποίοι έζησαν υπερβολικά απομονωμένο μοναστικό βίο. Όμως βλέπουμε ότι κρατάει το φανάρι, όπως ακριβώς έκανε ο Διογέννης. Εάν διαβάσετε τους βίους του Διογέννους Λαερτίου, στο βίο του Διογέννη θα διαβάσετε ότι βγήκε μια μέρα στην αγορά. Ο Διογέννης είχε τοποθετήσει το πιθάρι του στη σημερινή αρχαία αγορά των Αθηνών, εκεί που είναι οι γραμμές του ΙΣΑΠ, ή δηλαδή στο Άτο Ελευθεριωδιός ή κοντά στο Μητρόν, και έβγαλε το φανάρι και έλεγε «άνθρωπον ζητώ», δηλαδή προσπαθώ να βρω έναν καλό άνθρωπο. Ήταν δύσκολο για το Διογέννη. Και η τέταρτη αρετή είναι η θεά της δικαιοσύνης, η Θέμηδα. Η Θέμηδα. Λοιπόν, αντίστοιχη θεά είχαν και οι Αιγύπτιοι, την Ματ. Αλλά εδώ έχουμε τη Θέμηδα. Προσέξτε ότι στο συγκεκριμένο σετ καρτών ταρό, το σετ του Πιέρ Μαντενιέ, θεωρείται ένα βασικό σετ τύπου 2, το πιο κανονικό σετ τύπου 2 που έχουμε. Προσέξτε λίγο ότι με τον αγκώνα και με το γόνατο επηρεάζει το ζυγό
και η δικαιοσύνη εδώ δεν είναι τυφλή, επηρεάζει το ζυγό. Δηλαδή, οι κάρτες ταρό μας λένε ότι όταν αποδίδεις δικαιοσύνη θα πρέπει να δείχνεις και επίοικια. Αυτές είναι οι τέσσερις πλατωνικές αρετές με τις όποιες ελληνικές επιρροές φέρουν. Η πέμπτη κάρτα που θα δείξουμε είναι η κάρτα της κρίσης. Εδώ πρόκειται για μια καθαρά βιβλική κάρτα. Δηλαδή είναι η αποκάλυψη αυτό που μας δείχνει. Όμως, σύμφωνα με μια άλλη εξήγηση, εδώ δεν έχουμε μια βιβλική κάρτα, αλλά έχουμε μια σκηνή από τα καβύρια μυστήρια. Τα καβύρια μυστήρια τα οποία τελούνται στη Σαμοθράκη, στα οποία γνώρισε και ο Φίλιππος, ο Μακεδόν, την Ολυμπιάδα, τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίο ήταν αρχιέρεια στα καβύρια μυστήρια και ο Φίλιππος είχε πάει να μοιηθεί εκεί, πιστεύετο ότι γινόταν μια αναπαράσταση με τον Αξίερο, τον Αξιόκερσο και την Αξιόκερσα, οι οποίες σκότωσαν τον Κάσμιλο και αφού τον θάψανε, μετά τον αναστήσανε. Και ίσως να δείχνει και αυτό εδώ το πράγμα, αυτή η κάρτα, παρά την εικονογράφηση που είναι χριστιανική. Συνεπώς έχουμε μια σύνδεση και με τα καβύρια μυστήρια εδώ. Οι αρχαίοι Έλληνες και στα Ελευσίνα και στα καβύρια μυστήρια μιλούσανε, διδάσκανε, απεικονίζανε την αθανασία της ψυχής και ότι ο άνθρωπος, εάν διάγει έναν καλό βίο, έρχεται πολλές φορές για να πάρει η ψυχή του μαθήματα. Συνεπώς, ο βίος που ζούμε δεν τελειώνει μόλις πεθάνουμε. Η κάρτα νούμερο 10 στις κάρτες ταρό είναι μια καθαρά ελληνική κάρτα, δείχνει τον τροχό της τύχης ή αλλιώς η τύχη. Λοιπόν, για όσοι έχουν πάει σε μουσεία μπορούν να δούνε ότι η τύχη απεικονίζεται ως θεά. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τη συνήθεια να απεικονίζουν, να προσωποποιούν καλές ιδιότητες σαν θεότητες, χωρίς να σημαίνει ότι πιστεύουν ότι είναι πραγματικές θεότητες. Για παράδειγμα, η θεά Ειρήνη. Αντίστοιχα, η θεά Τύχη από την ελληνιστική εποχή και τη ρωμαϊκή εποχή, όταν ήρθαν στην Ελλάδα διάφορες θεωρίες από την Ανατολή περί θρησκειών, ταυτίστηκε με ελληνικές θεότητες και με αιγυπτιακές θεότητες. Μία από αυτές είναι η Ίσιδα. Εάν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, στην κλειστή, πάντα κλειστή αίθουσα των Αιγυπτιακών Συλλογών, υπάρχει ένα άγαλμα της Ίσιδας Πελαγίας που απεικονίζεται και ως τύχη. Και υπάρχουν και άλλα αγάλματα της τύχης, αν θέλετε μπορείτε να ψάξετε στο διαδίκτυο. Εδώ όμως δεν βλέπουμε τη θεά της τύχης, βλέπουμε όμως την αρετή της τύχης. Σύμφωνα με τους στοικούς φιλόσοφους, η αρετή της τύχης είναι μια παράλληλος αρετή με τις τέσσερις πλατωνικές αρετές και δεν μπορούμε να την ελέγξουμε, διότι δρά αυτόνομα, δρά εκτός των δικών μας ορίων. Όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε μια ισχυρά θέληση σε οποιαδήποτε αρνητική τύχη για να μπορέσουμε να την υπερκεράσουμε. Η δεύτερη στοική φιλοσοφία που θέλω να σας αναφέρω είναι η θεωρία περί πρόνοιας. Πολύ σοβαρή η θεωρία. Πιστεύανε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο συμβαίνει για καλό και επομένως δεν υπάρχει αυτό που λέμε κακή τύχη ή ατυχία. Εάν κάτι μας φαίνεται άσχημο, πρέπει να θεωρούμε, να πιστεύουμε, να επιμένουμε στο ότι αυτό που συμβαίνει σε μας και είναι άσχημο θα μας ωφελήσει μακροπρόθεσμα και είναι συνολικά καλό για όλο το σύμπαν. Συνεπώς, σύμφωνα με τους στοικούς φιλοσόφους, είναι παράλογο να στεναχωριόμαστε για άσχημα πράγματα που συμβαίνουν και κυρίως για πράγματα που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Αυτή είναι η βάση στοικής φιλοσοφίας και την ξεχωρίζει από την πλατωνική. Σύμφωνα με τους στοικούς, η θεϊκή πρόνοια ή πρόνοια, σκέτο, είναι πάντοτε δίκαια. Αυτές τις φράσεις κρατήστε τις, διότι αν έχετε ένα ρίξιμο και έναν πελάτη ανήσυχο και το ρίξιμο είναι αρνητικό, θα πρέπει να τον βοηθήσετε ψυχολογικά ώστε να φύγει κερδισμένος από τη συνεδρία και να έχει ένα σχέδιο για το πώς αντιμετωπίσει μια αρνητική κατάσταση. Συνεπώς, το να γνωρίζετε ψυχολογία και φιλοσοφία θα σας βοηθήσει πολύ στο να ηρεμείτε τους πελάτες σας και να τους βοηθάτε να δουν το ρίξιμο θετικά. Εκτός από την παράλληλη αρετή της τύχης και της προνοίας, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα μία σφίγγα. Η σφίγγα είναι κόρη του Τύφωνος και της Έχυδνας και συνδέεται με τον Ιδίποδα.
όπου ξέρετε όλο το γνωστό μύθο, πως αν κάποιος απαντούσε λάθος, η σφίγγα κατέβαινε και τον έτρωγε. Στο γρίφο ποιος είναι αυτός που έχει φωνή και έχει τρία πόδια, τέσσερα πόδια, δύο πόδια, τρία πόδια, ο Οιδίπος απαντάει ότι είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο μύθος μας προειδεάζει ότι η σφίγγα συνδέεται με την αυτογνωσία. Και επίσης θα δείτε ότι έχει φτερά και είναι πουλί και είναι πουλί και άνθρωπος στο κεφάλι. Εάν πάτε τώρα στο αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού ή σε όποιο μελετήσετε για τα ταφικά έθιμα των αρχαίων Ελλήνων, η σφίγγα μαζί με το γρίπα ήταν δύο από τα μυθικά τέρατα, θα λέγαμε, που βάζανε σε νεκροταφεία και σε τάφους. Γιατί αρχαίοι Έλληνες πιστεύαν ότι η ψυχή είναι αθάνατος και γι' αυτό έχει φτερά και ότι θα φύγει μόλις το σώμα πεθάνει. Θα φύγει και θα επανέλθει. Συνεπώς, η σφίγγα μας ομιλεί περί αυτογνωσίας, μας ομιλεί περί αθανασίας της ψυχής και ότι ο άνθρωπος εκτός από το σώμα έχει και πνεύμα. Εδώ, στην κάρτα των εραστών, η έκτη κάρτα των μεγάλων κλειδιών, στο κέντρο βλέπουμε τον Ηρακλή. Ναι, καλά ακούσατε, ο Ηρακλής. Αριστερά είναι η επιλογή της λογικής, όπως λέμε στις κάρτες Ταρό, και δεξιά η επιλογή του συναισθήματος. Η επιλογή της λογικής λέγεται αρετή ή σοφία και η επιλογή του συναισθήματος λέγεται κακία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τον αγγίζει, τον χαϊδεύει, προσπαθεί να τον πάρει με το μέρος της και ο έρωτας ρίχνει το βέλος προς την περιοχή του συναισθήματος. Όμως ο Ηρακλής, όπως γνωρίζουμε από το γνωστό μύθο, επιλέγει το δρόμο της αρετής. Και αυτό είναι και μια συμβουλή που δίνουμε πάντοτε στον ερωτώντα μας, ότι πρέπει να επικρατεί η λογική δηλαδή σε ένα ζήτημα και όχι το συναίσθημα, εκτός και αν το συναίσθημα αυτό είναι καλό. Επομένως εδώ έχουμε τον μύθο με τον Ηρακλή. Στην κάρτα το άρμα βλέπουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Περίεργο, η απεικόνιση δεν τον θυμίζει καθόλου, αλλά είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μέγας Στρατιλάτης. Το περίεργο στην κάρτα του άρματος είναι ότι υπάρχουν κουρτίνες. Αυτές οι κουρτίνες, σύμφωνα με το J.M. David, είναι οι κουρτίνες που απεικονίζουν τις αρετές του Πλάτωνος. Σύμφωνα με τα γραπτά του Θωμά Ακινάτη, είναι ένας περιπατητικός αριστοτελικός, δηλαδή φιλόσοφος, ο οποίος έβαλε αρκετό αριστοτελισμό στο χριστιανισμό και τον διαμόρφωσε σχετικά, γράφει ότι υπάρχει ο ενίχος των αρετών, και συγκεκριμένα αυτός διακρίνεται από τη σύνεση της κρίσης και της συνείδησης. Εκτός όμως από τα γραπτά του Θωμά Κινάτ που πιθανότατα βλέπουμε εδώ πέρα, ο πλατωνικός Φέδρος στο 2.46 αναφέρει τον μύθο, την αλληγορία της ψυχής και του άρματος. Και θα δείτε εκεί πέρα, να τον μελετήσετε παρακαλώ όσο δεν το έχετε κάνει, ότι τόσο οι θεοί όσο και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ψυχές και είναι στο δικό μας χέρι πώς θα κάνουμε τη δική μας την ψυχή να περιστραφεί για λίγο γύρω από τους θεούς, γύρω από το αγαθόν. Ωραία. Στην κάρτα του αστεριού. Λοιπόν, αυτή είναι μια κάρτα της αστρολογίας. Η αστρολογία, δεν θέλω να πιστεύετε τώρα αυτά που λένε σήμερα ότι είναι κάποια σύγχρονη επιστήμη κτλ. Η αστρολογία είναι μια ελληνική επιστήμη και ειδικά η ελληνιστική αστρολογία, η οποία αποτέλεσε τη βάση της μεσαιωνικής αστρολογίας, μετά την αντέγραψαν οι Άραβες, την κάνανε αραβική αστρολογία και τα λοιπά. Και ευτυχώς που έχουν βρεθεί ένα σωρό Αμερικάνοι στις ημέρες μας και μεταφράζουν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, τα αστρολογικά, γράφουν μελέτες και τα κυκλοφορούν σε αγγλικά βιβλία. Λοιπόν, αυτή είναι η κάρτα της αστρολογίας, η οποία από τον 12ο αιώνα και μετά Χριστόν και έπειτα αρχίζει να έρχεται πάλι στην Ευρώπη με την μορφή των Αράβων και των Βυζαντινών βέβαια. Οι Βυζαντινοί ασχολούνται πολύ έντονα με την αστρολογία. Όμως, θέλω να παρατηρήσετε το πτηνό που είναι η Ήρις. Η Ήρις είναι αγγελιαφόρος των θεών και προμηνύει η Νέα. Αυτή είναι μια μικρή λεπτομέρεια της συμβολικής γλώσσας που σας λέω τώρα. Πάνω βλέπουμε 7 αστέρια. Είναι ο αστερισμός των Πλειάδων. Οι νύμφες Πλειάδες, ακόλουθες της Αρτέμιδος, είναι οι εξής. Μαία, Ταϊγένη,
Ηλέκτρα, Στερόπη, Κελενό, Αλκιόνη, Μερόπη. Αυτές καθορίζουν τις τέσσερις εποχές. Ο αστερισμός δηλαδή των Πλειάδων καθορίζει τις τέσσερις εποχές στην αρχαία Ελλάδα. Και αυτή η κυρία που βλέπετε στο κέντρο που αδειάζει τα διοδοχεία είναι η Φύσης προσωποποιημένη. Γι' αυτό και έχουμε και τις τέσσερις εποχές από πάνω. Τις νύμφες Πλειάδες τις ερωτεύτηκε ο Ορίωνας. Αυτές για να γλιτώσουν από τον έρωτά του πήγανε στο Δία. Ο Δίας τις έκανε πουλιά και πέταξαν και δημιούργησαν τον αστερισμό των Πλειάδων. Αυτή είναι η ελληνική μυθολογία πίσω από αυτή την κάρτα. Τελευταία κάρτα που θα δούμε που φέρει τις ελληνικές επιρροές είναι ο κόσμος. Εκτός από τα τέσσερα όντα του οράματος του Εζεκίλ που βλέπουμε εδώ, στο κέντρο αυτή η κυρία είναι η προσωποποίηση της φύσης. Εάν είμαστε στοικοί φιλόσοφοι και μας αρέσει αυτή η φιλοσοφία, θα πούμε ότι αυτή στο κέντρο είναι η φύσης, η οποία είναι ο Θεός και η πρόνοια μαζί, σύμφωνα με τη στοική φιλοσοφία πάντα. Εάν πιστεύουμε στην Αιγυπτιακή θεολογία, θα πούμε ότι είναι η Ίσιδα. Εάν πιστεύουμε τώρα στην νεοπλατωνική φιλοσοφία, θα πούμε ότι είναι η κοσμική ψυχή, δηλαδή είτε η Αφροδίτη, είτε η Κυβέλη, είτε η Θεά Εκάτη. Κανείς δεν όπως θέλει ο καθένας, τη βλέπει. Τα τέσσερα όντα στις άκρες είναι τα τέσσερα στοιχεία τα οποία θα δούμε στα μικρά κλειδιά. Οπότε μπορούμε να δούμε σε αυτή την κάρτα στο κέντρο τα μεγάλα κλειδιά και στις άκρες τα μικρά κλειδιά να συνδέονται όλα μαζί σε μια κάρτα. Αυτές τις επιρροές θα ήθελα να σας πω και να σας διαβάσω και ένα απόσπασμα που έχω γράψει εγώ δηλαδή. Όσο πιο κοντά ζει κάποιος στις αξίες του ελληνισμού, του χριστιανισμού και της αναγεννησιακής Γαλλίας, τόσο πιο καλά θα καταλαβαίνει τις κάρτες ταρό. Όσο αντίθετος βρίσκεται σε αυτό το αξιακό σύστημα, τόσο πιο διαστρεβλωμένα θα διαβάζει τα μηνύματά τους. Άρα η χρήση των ιστορικών σετ καρτών ταρό δεν μπορεί να αποτελέσει μόδα ή καινοτομία ή μοντερνισμό, αλλά ακριβώς τα αντίθετα. Είπε κανείς ότι η καρτομαντία είναι κάτι καινούριο στον κόσμο μας. Και αναφέρω αυτές τις τρεις επιρροές, διότι αυτές οι τρεις επιρροές είναι επιρροές των απεικονίσεων που βρίσκουμε στις κάρτες ταρό και ειδικά στα μεγάλα κλειδιά. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα γιατί οι κάρτες ταρό έχουν αυτή την απεικόνιση, οι γαλλικές κάρτες ταρό, προτείνω αυτό το βιβλιαράκι, να το δείξουμε λίγο, του J.M. David, ο οποίος έχει πιάσει απεικονίσεις του Μεσαίωνος και της Αναγέννησης και δείχνει πώς προέκυψαν οι απεικονίσεις που έχουμε στις κάρτες ταρό της Μασσαλίας. Συστήνεται ενθέρμα σε αυτό το βιβλίο, θα το βρείτε στο lulu.com, από εκδομένα από το Association of Tarot Studies, είναι ακριβό βιβλίο, θα σας πάρει καιρό να το διαβάσετε, αλλά αν σας ενδιαφέρουν αυτά που σας είπα σήμερα, αυτό το βιβλίο είναι μονόδρομος. Reading the Marseille Tarot, στα αγγλικά. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι και μέχρι την επόμενη φορά εύχομαι να είστε καλά. Κάθε θυσίες κάνω για εσάς. Τι θυσίες κάνω για εσάς, παλαιοτσοκλάνια και μου πατάτε και dislike. Σκουλίκια.